Καλώς σας βρήκα. Ξέρω ότι θέλεις να γίνεις γιατρός. Όπως όλα τα παιδάκια, άλλαξα κι εγώ πολύ γνώμης. Πρόλαβες να δώσεις εξετάσεις, έφτασες δηλαδή μέχρι εκεί. Όχι. Δεν έφτασες τη... Έστριψα πριν την τελική ευθεία. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσα να το συνδυάσω με το θέατρο. Νιώθεις καλύτερα μεγαλώνοντας? Ναι. Σε γενικές γραμμές εγώ νιώθω πάρα πολύ καλύτερα μέσα μου από αυτό πώς ένιωθα, ας πούμε, όταν ήμουν 20-25 mm-hmm. και 30 mm-hmm. ακόμα. Mm-hmm. Πολύ πιο ευτυχισμένη. Πολύ πιο ευτυχισμένη. Ναι. Γιατί? Γιατί τώρα έχω τα μέσα να κάνω πράγματα που θέλω και γιατί έχω καταφέρει κάποια πράγματα που θέλω πάρα πολύ σε κάποιους τομείς ζωής μου. Άρα κατάφερες να φτάσεις να κάνεις ίσως, δεν ξέρω, να νιώσεις συναισθήματα τα οποία επιθυμούσες να ζήσεις. Αυτό μου λες. Ναι, ή που ανακάλυψα ότι ήθελα να ζήσω και να νιώσω ή που σιγά σιγά έγινα έτσι ώστε να θέλω να τα ζήσω και να τα νιώσω. Ξεφυτρώνουμε σαν μικρά ανθάκια, ανοίγουμε, οριμάζουμε, μαραινόμαστε και πέφτουμε. Ναι. Έτσι υπάρχει μια πορεία, μια διαδικασία. Ναι, ναι. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδρομή της ωραίας άνθησης. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Σε κάποιους τομείς της άνθησης, κάποιους άλλους. Λίγο πριν το. Κατάλαβες. Λίγο πριν την πτώση. Αυτό σε απασχολεί καθόλου, σε έχει απασχολήσει. Δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους που μπορεί, ξέρεις, να. Ρε παιδί μου, ξέρεις, να δουν κάτι εδώ, κάτι εδώ, εδώ και να πούν. Ας το κάνω τώρα, κοίτα. Εντάξει, τις πρώτες φορές, ας πούμε, που νομίζω ότι όταν άρχισε αυτό το πράγμα να συμβαίνει εκεί γύρω στα 40 κάτι. Ας το καλό. Εκεί πέρα αρχίζεις το αναγνωρίζεις. Λες, θα γυρίζω σελίδα. Έτσι κι αλλιώς γυρίζουμε σελίδα πολύ συχνά. Η τελευταία σελίδα που γύρισα νομίζω ήταν στα 47-48, που ήταν μια βαρβάτη, ήταν και εσωτερική πολύ μεγάλη αλλαγή. Και εκεί πέρα νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώς κάνεις αυτό το κλικ, ξέρεις. Ναι. Εγώ διάλεξα να το κάνω πολύ θετικά. Τι έγινε στα 47? Πολύ χαρούμενα. Τι έγινε στα 47? Να μην σε νοιάζει. Δεν έχει να κάνει μόνο με γεγονότα, σαφώς συνέβησαν και πράγματα, αλλά είχε να κάνει με το πώς εγώ επέλεξα να δω αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάπως έχουν παρεξηγηθεί. Δηλαδή, λες, ξέρω εγώ ότι έχω μεγαλώσει. Και λέω, όχι, μην το λες αυτό. Μια χαρά είσαι. Πες γιατί είπα ότι είμαι άσχημα. Είπα ότι μεγάλωσα. Ναι, ότι δεν φαίνομαι σαν παιδάκι. Ότι αυτό δεν το θεωρώ καθόλου κακό. Άρα θεωρείς ότι ομόρφινες στο 47? Εσωτερικά. Αυτό εννοώ, ναι. Αυτό. Ξεκίνησα να πηγαίνω προς την ομορφιά. Ναι. Οικογενειακός πυρήνας όμως δεμένος. Ναι. Και ένας αδελφός. Ναι. Θαρώ. Αυτό το πρότυπο, δηλαδή της δεμένης οικογένειας που έζησες, που βίωσες μεγαλώνοντας, σ' ακολουθούσε καθόλου, δηλαδή το αναζητούσες καθόλου στη ζωή σου? Θα σου πω, δεν ήμασταν μια οικογένεια χωρίς προβλήματα, όμως είχαμε, εγώ και ο αδελφός μου, θεωρώ την τύχη να μεγαλώσουμε με πολύ καλούς ανθρώπους, καλόψυχους, φιλότιμους. Μπαμπάς και μαμά, ε. Ναι. Που, να το πω, αγνώστη, ναι, στην ψυχή τους και οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη μέσα τους. Να έρθω και στην Μαρίνα, την Μαρίνα του Σασμού. Είπες εύκολα ναι σε αυτό το σύριαλ? Το σκέφτηκα, διότι ήταν καθημερινό. Γνώριζα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ταχύτητες είναι πολλαπλάσεις ενός μιας κανονικής σειράς, που σημαίνει ότι η δουλειά γίνεται εντάχει. Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να μπω σε αυτή την περιπέτεια. Το έκανα για λόγους τεχνικούς, οικονομικούς, φυσικά. Εσύ για την ηρωίδα σου ονειρεύεσαι πράγματα? Λες καμιά φορά μέσα σου, αχ μωρέ, να θα ήθελα να συμβεί αυτό στη Μαρίνα, τουλάχιστον? Όχι. Όχι, ε. Δεν ασχολούμαι μαζί της παραπάνω από αυτό που κάνω. Τώρα μου την έσκασες, γιατί εγώ νομίζω ότι κάτι θα ονειρευόσουν για την ηρωίδα. Όχι, τι να ονειρευτώ. Η ηρωίδα έχει τη δικιά της διαδρομή. Δεν τη φτιάχνω εγώ. Τη φτιάχνουν οι σεναριογράφοι. Επίσης, τη φτιάχνουν το κανάλι. Ναι. Αλλά δεν θα ταυτιστώ με κάτι τέτοιο. Άρα εσύ δεν νοιάζεσαι αυτή τη στιγμή για το μέλλον της? Όχι. Okay. Δεν νοιάζομαι. Εγώ παίρνω το υλικό, το μαγειρεύω, το ζυμώνω και προσπαθώ να φτιάξω έναν άνθρωπο
που εγώ θα μπορούσα να τον πιστέψω. Mm-hmm. Προσπαθώ. Αυτό. Όταν συνέβη αυτό που συνέβη στην επικαιρότητα με τον σκηνοθέτη της σειράς, τον Κώστα τον Κωστόπουλο, ένας άνθρωπος, ξέρεις, ο οποίος ήταν επικεφαλής στις σκηνοθετητές της σειράς, ξαφνικά να πάρει μόνος του την απόφαση να απομακρυνθεί από τη σειρά μέχρι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Είχε αντίκτυπο για σας τη σειρά, στην καθημερινότητά σας? Νομίζω ότι το έκανε για να εξυπηρετήσει και να προφυλάξει τη δουλειά των υπολείπων και τη δουλειά του, γιατί εκείνος είχε χτίσει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι. Λέμε ένα προαποδείξεως δεν μου αρέσει η καταδίκη. Είμαι όμως κατά της βίας, κατά της οποιαδήποτε, ας πούμε, παρενόχλη, οποιασδήποτε παρενόχλησης. Δεν το συζητώ, αλλά δεν μου αρέσουν και τα λαϊκά δικαστήρια. Περιμένουμε να δούμε. Ελπίζω να μην ισχύουν αυτές οι κατηγορίες. Πότε βγήκε η τηλεόραση από τη ζωή σου, ενώ ως συσκευή? Ως συσκευή. Από το σπίτι. Ναι, ως συσκευή νομίζω βγήκε όταν έσκασε η κρίση. Η πρώτη μας κρίση. Ναι, η πρώτη. Ναι, οικονομική. Εκεί γύρω. Μετά ένας φίλος μου, ο Γιάννος, επέμενε να μου πάρει τον αποκωδικοποιητή. Ο Γιάννος Παρλέγκα. Δεν του έλεγα, εγώ δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να βλέπω. Είχα τη συσκευή, δεν μπορούσα να δω τίποτα. Μου πήρε στα γενέθλιά μου έναν αποκωδικοποιητή, ο οποίος δεν δούλεψε. Εκεί πέρα λέω, αυτό είναι σημάδι έξω. Αυτό το καλοκαίρι θα είσαι Οδυσσέας στον Φιλοκτήτη, όπου θα συναντήσεις τον Τάσο τον Νούσια. Ναι, παλιό μου αγαπημένο. Μου έκανε εντύπωση που αποφάσισες να δουλέψεις αυτό το καλοκαίρι, γιατί προέρχεσαι από μια χρονιά με πάρα πολλά γυρίσματα, έκανες και την Αντιγόνη, αλλά εσύ αποφάσισες να είσαι στον Φιλοκτήτη. Γιατί? Γιατί είμαι πολύ ευτυχισμένη εδώ που είμαι, στη ζωή που ζω. Δεν με τρώει να κάνω ταξίδια, δεν έχω τέτοιες περιέργειες. Γιατί αυτή ήταν μια δουλειά που μου υπόσχεται μια φιλική, αγαπημένη συνεργασία. Μια περιοδία που δεν είναι, έχει διαλύματα. Ο Οδυσσέας για μένα δεν είναι ένας από τους δύο ήρωες. Είναι καταλύτης, αλλά είναι περιφερειακός. Οι δύο είναι ο Νεοπτόλεμος, που είναι ο Γιωργάκης ο Αμπούτζας. Είναι φοβερό πλάσμα. Και ο Φιλοκτήτης, που αυτοί οι δύο έχουν βιώματα, μπαίνουν σε διλήμματα, αναμετριούνται, κάνουν λάθη, έχουν μονές, αλλάζουν θέση από την αρχή του έργου, μετακινούνται δηλαδή σε πράγματα. Ο Οδυσσέας είναι ένας δρόμος, είναι για μένα ένας συμβολικός ήρωας, είναι ο τρόπος σκέψης. Είναι η νοοτροπία του «σκοπός αγιάζει τα μέσα», ίσως, ακόμα και με την αρνητική έννοια, ή το ότι προκειμένου να φτάσεις στο στόχο σου, αντί να χρησιμοποιήσεις τη βία, καλύτερα να σκεφτείς τον τρόπο να φτιάξεις μια στρατηγική. Διάβασα λοιπόν ότι κάποια στιγμή ήρθες, αυτό που λέμε, είδα το χάρο με τα μάτια μου, ήρθες αντιμέτωπη με το θάνατο κάποια στιγμή στη ζωή σου. Έτσι νόμιζα, έτσι ένιωσα, ναι. Ένιωσα ότι κινδύνεψα πάρα πολύ. Α, δεν ήταν ατύχημα? Δεν είναι ότι σου συνέβη κάτι και πίστευες ότι... Όχι, όχι. Εντάξει, δεν έπαθα κάτι. Απλά κινδύνεψα πάρα πολύ και ήταν σε μια συνθήκη που δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα λυθεί εκείνο το πρόβλημα. Τελικά ήμουν τυχερή και λύθηκε. Α, εσύ το δημιούργησες? Όχι, δεν το δημιούργησα εγώ. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα. Αλλά δεν έπαθα ατύχημα, όχι. Αυτό που θέλω να μοιραστώ λοιπόν είναι το ότι ένιωσα μέσα μου κάποια στιγμή με τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ότι θα μπορούσα να χάσω τη ζωή μου, και εκείνη την ώρα το είδα ότι μπορεί να γίνει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα και τόσο απλά. Και το συνειδητοποίησα. Μαρία, σε ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή την κουβέντα και αυτή τη συνάντηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχηθώ ένα χαρούμενο, έτσι ξένιαστο και ειρηνικό ημέρο καλοκαίρι σε όλους μας.